σχεδόν κάθε κτίριο στην περιφέρεια του Αζοφστάλ έχει καταστραφεί. Νέες δορυφορικές φωτογραφίες της αμερικανικής εταιρείας Maxar δείχνουν στέγες να έχουν καταρρεύσει και κτίρια να έχουν μετατραπεί σε ερείπια στο τελευταίο ουκρανικό οχυρό στη Μαριούπολη. Переговоры были и есть понимание, что гражданские лица должны быть, ну, говорится, о детях, о женщинах, если они там действительно есть, они должны быть вырваны. Οι ρωσικές αρχές ανακοινώνουν την απομάκρυνση από το εργοστάσιο 25 αμάχων, ανάμεσά τους και 6 παιδιά. Την απομάκρυνση πολιτών επιβεβαιώνει και το τάγμα Αζόφ, ανακοινώνοντας τη μεταφορά τους σε προσυμφωνημένη περιοχή στη Ζαπορίζια υπό ουκρανικό έλεγχο. Спеціальна рятувальна операція силами військовослужбовців полку Азов, де ми з-під завалів тросами дістаємо цивільних людей. Це жінки, літні люди, це жінки та діти. І ми надіємося, що цей процес буде далі продовжено та нам вдасться евакуювати всіх цивільних. Ми вижили чудом, ми пройшли під обстрілами, лежали на землі і думали, що це останній день нашої життя. Ми йшли з маленьким дитином з лівого берега. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας παράλληλα ανακοινώνει ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πλήττουν με οβίδες χωριά στη Χερσόνα που βρίσκεται πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Από την επίθεση, σύμφωνα με τη Μόσχα, υπάρχουν νεκροί άμαχοι, ενώ ανάμεσα στα πλήγματα είναι και ένα νηπιαγωγείο. Ρωσική злость ще досі на нашій землі, ми повинні вибити всіх окупантів. І тоді будемо святкувати. І в акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп становить до 20 ракет. Ο Ρωσικός στρατός ενημέρωσή του ανακοίνωνει πλήγματα σε 17 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις με πυράβλους υψηλής ακρίβειας. Στα πλήγματα αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 200 Ουκρανοί στρατιώτες και καταστράφηκαν 23 τεθωρακισμένα.